Βρισκόμαστε στη γιορτή που πρόκειται να ακολουθήσει προς τιμή του Γιώργου Πρίντεση και δίπλα μου έχω τον επίσης εμβληματικό Θοδωρή Παπαλουκά. Καλησπέρα αρχικά. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια αρχικά για τη γιορτή που θα ακολουθήσει. Αξίζει νομίζω στον Γιώργο Πρίντεση, σωστά? Εννοείται, είναι καλό για τον Γιώργο, σημαντικό, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο Ελληνικό Μπάσκετ και στον Ολυμπιακό. Για την ομάδα, είναι για το ελληνικό μπάσκετ, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες γιορτές, γιατί τιμάμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσέφεραν πάρα πολλά. Τι σημαίνει για εσάς Γιώργος Πρίντεσης? Εντάξει, εγώ την πολυτέλεια να γνωρίζω τον Γιώργο και εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής και ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος. Είναι έξω καρδιά, χαμογελαστός, θετική ενέργεια, μπορεί να κουβεντιάσει παντός επιστητού. Και είναι αυτό τώρα που έχω ξαναμπεί διαδικασία και βρισκόμαστε και το χαίρομαι πάρα πολύ. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, και ρωτάω εσάς, διότι τα έχετε και εσείς από τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν ηγέτη στα αποδυτήρια? Νομίζω ότι ο τρόπος που κινείται, που εκφράζεται, δημιουργεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Βοηθάει να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, απλά δεν είναι χαβαλές, είναι επαγγελματίας. Καλόκαρδος και φέρνει θετική ενέργεια στην ομάδα. Και τέλος, για να σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να μου μοιραστείτε αν γίνεται μια ιστορία με τον Γιώργο Πρίντεση. Ίσως που ξεχωρίζετε από τις πάρα πολλές που σίγουρα θα έχετε. Ο Γιώργος είχε μια ιδιαίτερη πορεία και αθλητικά και προσωπικά. Αθλητικά έφυγε, πήγε στην Ισπανία, ξαναγύρισε. Είχαμε συνυπάρξει, ήταν πολύ μικρός τότε. Πιο πολύ στην εθνική ομάδα. Αθλητική ιστορία δεν έχω. Απλά είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι προκύπτει βγαίνει πιο δυνατός, είτε αθλητικά είτε προσωπικά. Και βοηθάει εμένα προσωπικά να σκέφτομαι να αντιμετωπίσω τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά από ότι θα το έκανα συνήθως, γιατί συνειδητοποιήσω ότι οκ, πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το απολαύσουμε.